Στα κυρίως θέματα του νομοσχεδίου δεν θα αναφερθώ ξανά. Αναφέρθηκαν εξάλλου και αναλυτικά και ο Θανάσης Παφίλης και ο Νίκος Καρθανισόπουλος στο τέλος, ιδιαίτερα και για τα ζητήματα της ΛΑΡΚΟ. Εξάλλου, τον τελευταίο λόγο και για τη ΛΑΡΚΟ τον έχουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Θα το πούνε με τις κινητοποιήσεις τους στο επόμενο διάστημα. Και τότε να ξέρετε ότι θα καταλάβετε ό,τι δεν έχετε καταλάβει ως τώρα για το ποιος πραγματικά μπορεί να σώσει και να κινήσει αυτή την επιχείρηση, την πρωτοπαραγωγική πηγή για τη χώρα μας. Σε σχέση τώρα με τις τροπολογίες. Σε σχέση με την τροπολογία 1208 αποτελεί πραγματικά περαιτέρω πρόκληση, αν και δεν μας ξαφνιάζει το άρθρο 1, για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κτισμάτων της ΛΑΡΚΟ. Δεν φτάνει δηλαδή που τους γλιτώνεται από τις υποχρεώσεις τους προς τους εργαζομένους, αλλά επιδιώκεται να τους απαλλάξετε και από τέλη, από πρόστιμα για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, να παραδώσετε δηλαδή την επιχείρηση καθαρή, χωρίς υποχρεώσεις στον επενδυτή. Σε ποιους αντίθετα βάζετε πρόστιμα? Στην ίδια τροπολογία βάζετε πρόστιμα στη λαϊκή οικογένεια που από την ανάγκη της να αγοράσει βέβαια ένα παλιό και μεταχειρισμένο αυτοκίνητο αναγκάζεται να επιλέξει και τα μη, όπως λέτε, φιλικά προς το περιβάλλον, παλιότερης τεχνολογίας αυτοκίνητα, την αγορά των οποίων επιβαρύνεται με πρόστιμο. Εκεί σας πιάνει η ευαισθησία σας για το περιβάλλον, αλλά και σε αυτή την περίπτωση είναι κολοβή η ευαισθησία. Γιατί βέβαια δεν προβλέπεται απόσυρση, για παράδειγμα, των παλιών τεχνολογίας αυτοκινήτων, αλλά επιβάλλεται πρόστιμο για την αγορά τους για να σπρώχνεται υποχρεωτικά σε αυτού, όσους μπορούν φυσικά στην αγορά νέας τεχνολογίας και ακριβών αυτοκινήτων. Στην τροπολογία αυτή φυσικά θα τοποθετούμε συνολικά με το ΚΑΤΑ. Σε σχέση με την τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης του 1207, φυσικά το φορολόγιο του κατάσχετο των ενισχύσεων για τις περισσότερο πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του COVID, είναι λογικό, αν θέλετε και το ελάχιστο, βέβαια και εκεί υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και των μεγεθών τους. Θα στηρίζαμε σε κάθε περίπτωση μια τέτοια διάταξη, ιδιαίτερα και για τις περιπτώσεις που αφορά τις πληττόμενες επιχειρήσεις στις περιοχές, τις σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης και τις περιοχές της Εύβοιας. Όμως, θα τοποθετηθούμε συνολικά με το παρόν στην τροπολογία, σε σχέση ιδιαίτερα με τα άρθρα 2 και 3, με τις συνεχιζόμενες παρατάσεις στην πραγματικότητα που προσπαθείτε να δώσετε σε σχέση με τους εργαζόμενους των ναυπηγείων Σκαραβάγκα, τα άρθρα που αφορούν στα άρθρα που αφορούν για την ναυπήγηση, για την κατασκευή υποβρυχίων κλπ. Βέβαια, φυσικά είναι μια λύση για την πληρωμή των εργαζομένων των ναυπηγείων, όμως πραγματικά είναι πολλωστή φορά που ακούμε για την τελευταία παράταση και την τελευταία φορά που φέρνεται μια τέτοια τροπολογία. Επιτέλους πρέπει να δοθεί μια οριστική λύση με τους εργαζόμενους του ναυπηγείου, να διασφαλιστούν, οριστική λύση βέβαια που θα περιλαμβάνει τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους, τις αμοιβές τους, τα συγκροτημένα εργασιακά τους δικαιώματα. Όπως και βέβαια, αν θέλετε, ανοίγει και μια μεγαλύτερη συζήτηση που προφανώς δεν θα αναλύσω τώρα, όμως επιβεβαιώνεται, αν θέλετε, και η μεγάλη εικόνα για το πώς θα μπορούσε να παίξει άλλο ρόλο και τα ναυπηγεία συνολικά σε ένα σχεδιασμό ανάπτυξης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας που συνεχώς απαξιώνεται για να πληρώνεται βέβαια αδρά την ίδια στιγμή τις βιομηχανίες της Γαλλίας και άλλων συμμάχων στο ΝΑΤΟ και να αγοράζεται βέβαια οπλισμό, αεροσκάφη κλπ. Όχι για τις ανάγκες άμυνας της χώρας, αλλά για τις ανάγκες που υπαγορεύει το ΝΑΤΟ. Με το παρόν θα τοποθετηθούμε και στην τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών του 1209. Είναι κυρίως νομοτεχνικής φύσεως διάταξη. Και τώρα σε σχέση με την τελευταία τροπολογία που αφορά το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, τη 1210,
Πρώτο, σε σχέση με το άρθρο 1, θα ψηφίζουμε τη σύνθεση του Συμβουλίου Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος και βέβαια η στάση μας στην τροπολογία αυτή προκύπτει από την ίδια τη θέση του ΚΚΕ, ότι η πυροσβεστική θα πρέπει να αποτελεί μια πολιτική υπηρεσία στο πλαίσιο της κοινωνικής αποστολής που της έχει ανατεθεί και όχι βέβαια να έχει τη δομή και το χαρακτήρα των σωμάτων ασφαλείας. Αυτή η σύνθεση και αυτός ο σημερινός χαρακτήρας της πυροσβεστικής είναι που υπαγορεύει, αν θέλετε, και αυτή ακριβώς την σύνθεση του Συμβουλίου και τη στρατικοποιημένη δομή του πυροσβεστικού σώματος, που κατά τη γνώμη μας αποτελεί και την τροχοπέδη και στην ίδια τη λειτουργία της. Και βέβαια μια δομή που υπαγορεύεται και από τους ευρύτερους σχεδιασμούς του αστικού κράτους για να αξιοποιεί σε ορισμένες καταστάσεις και την πυροσβεστική στα σχέδια καταστολής του λαϊκού κινήματος. Γι' αυτό εξάλλου επιλέγεται και πραγματικά είναι και απορίας άξιος. Με τι κριτήρια εκτός των άλλων θα κρίνουν δηλαδή τους αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος οι αστυνομικοί και οι υποστράτηγοι του στρατού Ξηράς. Δείχνει ποια είναι πραγματικά η κατεύθυνση την οποία θέλετε να δώσετε στο πυροσβεστικό σώμα και γι' αυτό το λόγο επιπλέον δεν συμφωνούμε με αυτού του είδους τη δομή του Συμβουλίου Κρίσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Γι' αυτό το λόγο θα καταψηφίσουμε και αυτή την τροπολογία. Σας ευχαριστούμε.